Για την κύστη κόκκιδος και τη θεραπεία της θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Φιλίππου, Γενικό Χειρουργό. Σας καλωσορίζουμε στο Ανάδειξέ Το. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η κύστη κόκκιδος είναι και συνηθισμένη, αλλά και πολύ επώδυνη για τον ασθενή. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα που επιδεινώνουν την καθημερινότητα, του πάσχοντα. Η κύστη κόκκιδος, ή αλλιώς νόσος τζίπου, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι. Από τους στρατιώτες που υπέφεραν, έτσι. Ακριβώς, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τα εντάγματα που υπήρχαν στα τζιπ, δημιουργούνταν κύστης κόκκιδος και πάρα πολλοί άνθρωποι χειρουργήθηκαν τότε. Τι είναι τώρα η κύστη κόκκιδος? Να ξεκινήσουμε από τα πλάνα και οι περισσότεροι τα ξέρουν γιατί είναι πολύ συχνή νόσος. Είναι ουσιαστικά μια κύστη, είναι μια βλάβη στην περιοχή του κόκκιγα, στην ουρά όπως λέγεται στην καθομιλουμένη. Στην κύστη αυτή μέσα υπάρχουν τριχούλες. Με τις τριχούλες μέσα μαζεύεται πίον, διωγγώνεται και δημιουργείται η κύστη. Είναι ουσιαστικά μια μορφή συρυγγίου και γι' αυτό χαρακτηρίζεται και επιστημονικά ως τριχοφολιακό συρύγγιο, όπως λέγεται. Τώρα είναι επώδυνη. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει τον πόνο της κύστης κόκκιγος, όσοι έχουν αναπτύξει το πρόβλημα αυτό. Είναι συχνό πρόβλημα, θα πρέπει να πούμε. Αν και οι διάφορες μελέτες δεν συμβαδίζουν, υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά τα ποσοστά. Αλλά σε χοντρικές γραμμές, 20 με 70 άτομα στις 100.000, δηλαδή ποσοστό 0,2 με 0,7%, θα πάσχουν από κύστη κόκκιγος κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το δύσκολο είναι να καθίσει κανείς και πονάει και όταν είναι εξαπλωτός. Υπάρχουν στάδια στην κύστη κόκκιγος. Στα αρχικά στάδια υπάρχει μόνο ένα ελαφρύς ερεθισμός στην περιοχή και ένα ήπιο είδημα, δηλαδή ένα πρεξιματάκι. Στο στάδιο αυτό μπορεί με τη χρήση αντιβιωτικών να παρέλθει το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί σωστά. Συνήθως όμως τι γίνεται, περνάει αυτό χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, το πρόβλημα εξελίσσεται, με αποτέλεσμα μετά περνάμε στο στάδιο του αποστήματος όπως λέμε, οπότε η μάζα αυτή που υπάρχει πίσω φουσκώνει, διωγγώνεται, έτσι έχουμε έντονο είδημα και έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής, δηλαδή έχουμε ερυθρότητα, πόνο, θερμότητα και το πρίξιμο. Στην φάση αυτή που ο πόνος είναι πολύ έντονος, πολλές φορές το άτομο αδυνατεί να κάτσει και αναγκάζεται πολλές φορές να ξαπλώνει ή να βρίσκει σε τέτοιες θέσεις στο σώμα του ώστε να μπορεί να ανακουφιστεί. Και βέβαια, αν και σε εκείνο το σημείο δεν αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα, τότε εξελίσσεται και προχωράμε σε δυσκολότερες καταστάσεις που μπορεί να παρατηρείται πυρετός, λευκοκυτάρωση, κακουχία. Δηλαδή η φλεγμονή γενικεύεται σιγά-σιγά. Είπατε πριν ότι σε αρχικό στάδιο με τη λήψη αντιβιωτικών μπορεί να γίνει ποιότερο το πρόβλημα, δηλαδή μπορεί με συντηρητικό τρόπο να παρέλθει εντελώς ή η θεραπεία του είναι πάντα χειρουργική? Για να δούμε αν η θεραπεία μπορεί να γίνει συντηρητικά, πρέπει να απευθυνθούμε καταρχήν στα αίτια τα οποία την προκαλούν. Και τα αίτια της κύστης κόκκιγος είναι μηχανικά, είναι η τριβή και η πίεση που υπάρχει στην περιοχή, είναι η έντονη τριχοφυΐα, ο υδρότας. Αλλά σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιους ορμονικούς παράγοντες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, καθώς και την παχυσαρκία. Όταν στην αρχή δημιουργηθεί μια πρώτη φλεγμονή, αυτή παρέρχεται, αλλά μέσα συνεχίζει και δουλεύει. Όταν εισχωρήσουν οι τρίχες μέσα και δημιουργηθεί το τείχωμα της κύστης, τότε η θεραπεία πρέπει να είναι χειρουργική, διότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να περάσει. Απλά τι γίνεται, παρέρχονται τα συμπτώματα στην αρχή με λίγο αντιβιωτικά ή με λίγο μπεταντίν που βάζουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό το πράγμα δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό θα υποτροπιάσει, θα ξαναγεμίσει. Και κάθε φορά που γεμίζει και κάνει φλεγμονή, το πρόβλημα δυσχεραίνει. Και προχωράει σε ένα στάδιο χειρότερο. Ακριβώς. Ενώ στην αρχή έχουμε μία μικρή κυστούλα, στη συνέχεια σε παραμελημένες κύστες θα δούμε ότι υπάρχουν και τρυπούλες επάνω, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί συρίγγια τα οποία έχουν μέσα κύστες. Έχουν μέσα τρίχες, συγγνώμη. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο τη χειρουργική αντιμετώπιση. Σε αντίθεση με την παλιότερη ανοιχτή χειρουργική προσέγγιση, τώρα η θεραπεία με λέζερ είναι λιγότερο επεμβατική και είναι πιο σύντομη, πιο ανώδυνη για τον ασθενή. Ναι. Η κύστη κόκκιγος ήταν παλιά μια ακροτηριαστική επέμβαση για το λόγο ότι μαζί με την κύστη αφαιρούσαμε μεγάλη ποσότητα ιστού, αφήναμε ανοιχτό το τραύμα, έπρεπε να κάνουμε συνέχεια αλλαγές. Άρα η επούλωση καθυστερούσε ένα μήνα με 40 μέρες και ήταν και επώδυνη για τον ίδιο τον ασθενή. Συν το γεγονός ότι δυσκόλευε και την καθημερινότητα. Σκεφτείτε ότι είχε στο μυαλό του να κάνει τις αλλαγές, είχε γάζες από πίσω. Ήθελε έναν άνθρωπο σίγουρα να τον φροντίζει γιατί είναι ένα σημείο. Και δύο πολλές φορές. Έτσι, αυτά τα πράγματα σιγά σιγά με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύξαμε τρόπους για να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Το λέιζερ όντως είναι η τελευταία, είναι η πιο επαναστατική μέθοδος που υπάρχει στη θεραπεία της κύστης κόκκιγος. Όταν όμως μιλάμε για λέιζερ θα πρέπει να κάνουμε έναν αδρό διαχωρισμό στο μυαλό μας. Τα λέιζερ είναι πάρα πολλά, λέιζερ είναι μια τεχνολογία. Υπάρχουν λέιζερ τα οποία χρησιμοποιούνται σαν υστέρη, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε για να κόψουμε. Τα χειρουργικά λέιζερ. Ναι, είναι τα λέιζερ διοξιδίου.
Το λέιζερ αυτό δεν έχει καμία διαφορά από την ανοιχτή μέθοδο. Δηλαδή, είτε κόψουμε με νηστέρι, είτε κόψουμε με λέιζερ, το τελικό αποτέλεσμα, το κοινό το οποίο δημιουργείται, είναι το ίδιο. Άρα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και στην επούλωση. Η πραγματική επανάσταση είναι με την ανάπτυξη ινών λέιζερ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον δεν αφαιρούμε την κύστη κόκκιγος, δεν αφαιρούμε ιστό. Απλά από τα στόμια των πόρων, των συρυγγίων, αφαιρούμε τις τρίχες και το υλικό το οποίο υπάρχει μέσα και στη συνέχεια με μια ειδική ίνα η οποία μπαίνει, καταστρέφουμε το τείχωμα της κύστης και η περιοχή αυτή κολλάει. Καθαρίζεται δηλαδή χωρίς να καταστρέψετε γύρω-γύρω. Ακριβώς, ακριβώς. Ο ασθενής, αυτή η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Έτσι μπορεί να γίνει ακόμα και σε επίπεδο γιατρίου. Είναι πάρα πολύ απλή. Ο ασθενής εξέρχεται το νοσοκομείο φέροντας μία γαζούλα και μπορεί να πάει να γυρίσει στις δραστηριότητες του να κάνει ό,τι θέλει. Να γυρίσει δραστηριότητες του, να γυρίσει σπίτι του. Να γυρίσει σπίτι του, να πάει τη βόλτα του, να πάει να χορέψει, να κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς πόνο. Χωρίς πόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μας κάτι άλλο. Είναι μόνιμη η θεραπεία αυτή? Η θεραπεία, εξ όσων φαίνεται από τα αποτελέσματα, πάντα να κρατάμε και τους τύπους, είναι μια σύγχρονη θεραπεία, εφαρμόζεται τα τρία τελευταία περίπου χρόνια. Εξ όσων φαίνεται από τα αποτελέσματα, είναι μια θεραπεία η οποία δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα. Χωρίς κινδύνους υποτροπής. Ο κίνδυνος υποτροπής υπάρχει ό,τι και να κάνει στην ιατρική. Βέβαια, με τη μέθοδο αυτή φαίνεται ότι είναι αμιλητέως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, είναι πάρα πολύ γρήγορη, ανώδυνη, αφού μας είπατε μόνο με τοπική αναισθησία. Ακριβώς. Φεύγει άμεσα ο ασθενής, είτε από το ιατρείο είτε από το νοσοκομείο, την ίδια και όλα στιγμή, και γυρνά και άμεσα στην καθημερινότητά του, δραστηριότητες του. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο βασικό, όχι μόνο να γυρίσει σπίτι του και να πονάει εκεί. Πείτε μας κάτι άλλο. Η μέθοδος με το λέιζερ είναι κατάλληλη και για άλλες περιπροκτικές παθήσεις? Ναι, η μέθοδος για το λέιζερ στην αρχή δεν αναπτύχθηκε για την κυστή κόκκιγος, αυτό βγήκε στη συνέχεια. Στην αρχή η μέθοδος αναπτύχθηκε για τις αιμορροίδες. Τι επιτυγχάνουμε δηλαδή? Επιτυγχάνουμε να μην αφαιρέσουμε τις αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες είναι ανώμαλα αγγεία, είναι τα αγγεία, πάνω τα φυσιολογικά αγγεία που αιματώνουν την περιοχή του προκτού, η οποία κάποια στιγμή δημιουργούν αυτή την ανομαλία, δημιουργούν τους όζους οι οποίοι προκύπτουν και δημιουργούν τα προβλήματα. Αντί να τους αφαιρούμε όπως γίνεται με τις άλλες τεχνικές ή να τους ράβουμε όπως γίνεται με τους υπερήχους, με το λέιζερ μπορούμε να μπούμε από πολύ μικρές σχισμές και να κάνουμε καυτηριασμό των αγγείων, οπότε λύνεται και το πρόβλημα. Αλλά η μεγαλύτερη ουσιαστικά χρήση του λέιζερ είναι στην αντιμετώπιση των περιεδρικών συρυγγείων, τα οποία δεν είναι τόσο συχνά όσο οι άλλες παθήσεις, είναι όμως παθήσεις οι οποίες δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, υποτροπιάζουν πάρα πολύ συχνά, απαιτούν σύμπλοκες θεραπείες και έχουν πολλές επιπλοκές και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Έτσι ξεκίνησε και η εφαρμογή με τις πολύ λεπτές ίνες για την αντιμετώπιση των συρυγγείων. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συρυγγείων, η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετική. Διότι είναι ελάχιστα επεμβατική, γλιτώνει από μείζονες επεμβάσεις, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και το σημαντικότερο που υπάρχει στην αντιμετώπιση των συρυγγείων, μειώνεται και εξαλείφεται ο κίνδυνος ακράτειας. Ακράτειας. Γιατί στις επεμβάσεις στα συρύγγια πολύ εύκολα μπορεί να τρωθεί ο σφινκτήρας του προκτού και να έχουμε ακράτεια. Μάλιστα. Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά.